Παπαδέας. Δεν το προλάβουμε, λέει, πέναλτι, πέναλτι τώρα, ναι, μόλις, πέναλτι. Τεσσαρακοστό του λεπτό, εκτελεί ο Αλεξανδρόπουλος, 2-0, 2-0 για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, 2-0, ευστόχησε στο πέναλτι ο Κλέαρχος Αλεξανδρόπουλος. Στο 42ο λεπτό ο Παναγιώτης Παπαδέας ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Γιώργο τον Γαργαρόνη. Πεντακάθαρη ανατροπή, οφθαλμοφανέστατο το πέναλτι. Ο κύριος Μπλάνας έδειξε την ασκάτη των ποινών, το πέναλτι δηλαδή, και αποβολή στον Γαργαρόνη, ο τελευταίος παίκτης. Το εκτέλεσε ο Κλέαρχος Αλεξανδρόπουλος, έκανε το 2-0, σαφές προβάδισμα στο σκόρ για την ομάδα της Παρισίας, προβάδισμα για την υπόθεση που θα δείξει ο κύριος Λάνας, για να σπίρουμε να κάνουμε την πόλια. Κόκκινη είναι αυτό! Έλα τώρα, αν είναι δυνατό, κόκκινη από πίσω παλάει, εσκεμένα πάει. Αν είναι δυνατό. Κύριο Φαόλου, πρώτη Φαρούδα. Είμαι στα δημοσιογραφικά θεωρία. Στην επίθεση 1-2, φανταστική προσπάθεια του Διονύση Γεωργιόπουλου, του νεαρού μισοπιθετικού, διευκόλυσε μέσα στην περιοχή, απέφυγε δύο αμυντικούς των παιδιού Καλαμάτας και με χαμηλό Ολυμπιακό Μασούρ, δεν άφησε καμία περιθώρια αντίδραση στον Ρακόπουλο, μείωσε σε 2-1, νέο ενδιαφέρον στο μάτς, μπαίνει δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκλησης. Στην επίθεση 1-2, 3-1 για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, για πολύ εντυπωσιακή εξέλιξη στο μάτς. Ένα γεμάτο εκτάλεπτο στο δεύτερο μήκρονο, 22ο λεπτό, 2-1 για τον Ολυμπιακό Καλαμάτας. Έγινε!
Πάμε να δούμε.